Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με χαμόγελα και αισιοδοξία η Ρόδος καλωσόρισε τους πρώτους για την φετινή τουριστική σεζόν 400 περίπου επισκέπτες από την Βρετανία με την πρώτη πτήση της EasyJet να προσγειώνεται το Σάββατο 11 Μαρτίου στις 11:40 στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου από το Λούτον της Βρετανίας. 106 Βρετανοί τουρίστες έκαναν ποδαρικό στο νησί για την φετινή τουριστική περίοδο, ενώ ακολουθούν άλλες δύο πτήσεις της EasyJet μέσα στην ημέρα από το Κάντιουκ με 141 επιβάτες και Μάντσεστερ με άλλους 135 Βρετανούς επισκέπτες. Αποτελεί παράδοση πλέον, απόλυτα συνυφασισμένη με την παρομοιώδη φιλοξενία των Ροδίων προς όλους τους επισκέπτες του νησιού, η θερμή υποδοχή που επιφύλαξε στους πρώτους τουρίστες η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, αρχίζοντας με την καθιερωμένη αψίδα νερού να υποδέχεται το πρώτο αεροσκάφος και στη συνέχεια η Φιλαρμονική του Δήμου να καλωσορίζει τους επιβάτες στην αίθουσα φίξεων του αεροδρομίου Διαγόρας με έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Οι πρώτοι επισκέπτες της Ρόδου δήλωσαν ενθουσιασμένοι που οι διακοπές τους ξεκινούσαν με ένα τέτοιο και τόσο θερμό καλωσόρισμα και ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για την υποδοχή. Μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο κ. Βυρίνη και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού, πολλοί από τους τουρίστες τόνισαν την αγάπη που τρέφουν για τη Ρόδο, για την ιστορία και τον πολιτισμό της, αλλά και για το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Πολλοί εξ αυτών εξέφρασαν την επιθυμία για περιπατητικό τουρισμό και για να ανακαλύψουν τα μονοπάτια της Ρόδου, αλλά και τις αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρει το νησί. Η σεζόν ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνούς φέτος, όπως προκύπτει και από τα θετικά μηνύματα που έρχονται από τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, στις οποίες η Διεύθυνση Τουρισμού είχε δυναμική παρουσία. Υποδεχτήκαμε σήμερα νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τους πρώτους επισκέπτες μας για την φετινή τουριστική σεζόν, υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αθανάσιος Βυρίνης. Ωραία, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που υποδεχόμαστε πολύ νωρίς φέτος τους πρώτους επισκέπτες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εποχή στην οποία δεν μπορούμε να προβάλλουμε τον ήλιο, γιατί η θάλασσα, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς ήρθαν για άλλα στοιχεία του νησιού. Είναι αυτό που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να δείξουμε, ότι έχουμε και θεματικό τουρισμό. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν έρθει, αλλά ωστόσο έχουν μάθει ότι η Ρόδος διαθέτει και κουλτούρα, διαθέτει και τη γαστρονομία, διαθέτει και αθέατες πλευρές, οι οποίες είναι πραγματικά πολύτιμες για τους επισκέπτες. Θεωρώ ότι κάναμε φέτος μία αρχή ώστε να έχουμε αυτή την περιβόητη διεύρυνση της σεζόν. Τα προγνωστικά λένε ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εμείς ευελπιστούμε να είναι στα χνάρια του 2022. Ωστόσο, μετά την έκθεση και του Βερολίνου και του Λονδίνου, έχουμε μηνύματα ότι μάλλον θα πάει ακόμα πιο ψηλά. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να δώσουμε τη δυνατότητα την περίοδο στην οποία έχουμε το λιγότερο κόσμο, αυτή που λέμε low season, να έχουμε και καλύτερη ποιότητα και ποσότητα επισκεπτών. Ήδη οι προάγγελοι για τον Απρίλιο είναι πάρα πολύ καλοί και μάλλον θα έχουμε τον ισχυρότερο, το δυνατότερο Απρίλιο όλων των εποχών. Φιλοδοξία μας είναι να πάμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου, γι' αυτό και οι προετοιμασίες που έχουμε κάνει είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Η Ρόδος μας για άλλη μια φορά είναι στην κορυφή, πρώτη και καλύτερη. Σήμερα πρώτη φορά τόσο νωρίς ανοίγει η τουριστική σεζόν στη Ρόδο με τις πτήσεις τσάρτερ από την Μεγάλη Βρετανία. Η Ρόδος ξεκινά το καλοκαίρι για όλη την Ελλάδα. Υποδεχόμαστε με ζεστασιά και χαμόγελο τους φίλους επισκέπτες που μας τιμούν με την επιλογή τους, βάζοντας τις βάσεις νέων ρεκόρ για τον τουρισμό μας, που δραστηριότητά του ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δίνει το καθημερινό ψωμί στην συντριπτική πλειοψηφία του Ροδιακού λαού, αναφέρει ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης.
Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου από την μεριά του δήλωσε η πρώτη διεθνής πτήση για το 2023 μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Είναι η πτήση U28799 της EasyJet από Λονδίνο με το πιο υπεύθυνο και ζεστό χαμόγελο. Οι νησιώτες που εφήβραν τη φιλοξενία καλωσορίζουν σήμερα το τουριστικό 2023. Ο τουρισμός στο Νότιο Αιγαίο δεν έτυχε, σχεδιάστηκε, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, θα μεταβεί την Κυριακή 12 Μαρτίου στην Ίσυρο για να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 75ης επετείου της ενσωμάτωσης των 12 νήσων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει μαζί με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου κ. Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Νησίρου κ. Χριστοφή Κοροναίο, τον Έπαρχο κ. Καμπανή και όλους τους εκπροσώπους των τοπικών αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, την δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας της Ποταμίτισσας. Στη συνέχεια θα γίνει η κατάθεση στεφάνων και η παρέλαση των μαθητών των σχολείων του νησιού. Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καθίσει μαζί με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και πολίτες στην πλατεία στο Ιερό. Θα επισκεφτεί το φυλάκιο του νησιού και στη συνέχεια θα αναχωρήσει από την Ίσυρο. Δεν θα γίνει εκδήλωση για να ανακηρυχθεί επίτιμη δημότης του νησιού. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αθήνα η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου για το 2023 με πολύ σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, με διευρυμένη σύνθεση και με την συμμετοχή όλων των δημάρχων, των προέδρων, των θεματικών επιτροπών. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔ, Αντώνης Καμπουράκης, μεταξύ άλλων στάθηκε στην διεξαγωγή της απογραφής στη χώρα και στο γεγονός ότι είμαστε η μοναδική περιφέρεια που έχει συνολική αύξηση του πληθωρισμού και πρέπει ρεαλιστικά να προσδοκούμε στην αύξηση των τακτικών εσόδων για τους Δήμους του Νοτιού Αιγαίου. Μίλησε ακόμη και για την τουριστική σεζόν του 2022, που τα νησιά μας αναδείχθηκαν πρωταθλητές, αλλά και στην ανάδειξη της περιφέρειάς μας ως πρώτη στην ανάπτυξη ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ακόμη ο κ. Καμπουράκης μίλησε για την ανάγκη να θωρακίσουμε τη σεζόν από κάθε παρενέργεια του εκλογικού κλίματος. Και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να σταθούν προσιλωμένοι στο έργο τους μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας τους. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου για το 2023, η οποία είναι υβριδική καθώς διεξάγεται διαζώσεις και παράλληλα διαδικτυακά. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται με πολύ σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, με διευρυμένη σύνθεση και με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων δημάρχων, των προέδρων, των θεματικών μας επιτροπών και βέβαια της ηγεσίας της περιφέρειάς μας, βουλευτών των νησιών μας. Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ σε μια σημαντική εξέλιξη που μεσολάβησε στο διάστημα από την προηγούμενη συνεδρίασή μας. Η διεξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της απογραφής του πληθυσμού στη χώρα και στα νησιά μας. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια της χώρας που έχει συνολική αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Μετά από την τεκμηριωμένη μελέτη που καταθέσαμε και υιοθετήθηκε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της κατανομής των ΚΑΠ, με ενίσχυση του κριτηρίου της νησιωτικότητας, θεωρώ ότι πρέπει ρεαλιστικά να προσδοκούμε σε αύξηση των τακτικών μας εσόδων. Αυξημένος πληθυσμός σημαίνει αυξημένες ανάγκες και ειδικά μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων σε όλο το φάσμα των λειτουργιών μας. Η αύξηση των τακτικών εσόδων θα συμβάλλει να αντιμετωπίσουμε επαρκέστερα και πολύ και πάλι ως ένα βαθμό τη σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών προς τους δημότες μας. Παραμένει βεβαίως το αίτημά μας για αύξηση των διατιθέμενων από την πολιτεία οικονομικών πόρων για την κάλυψη του υπέραγκου αυξανόμενου κόστου λειτουργίας των ΔΕΙΑ, όπως επίσης και την ειδική ενίσχυση των μικρών νησιωτικών δήμων με τακτικούς πόρους. Με βάση και προηγούμενες αποφάσεις μας και σε συνάρτηση με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, οργανώνουμε την άνοιξη ένα σημαντικό θεματικό συνέδριο για τα νησιά μας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν δύο μεγάλα θέματα. Πρώτον, η λειτουργία των κοινωνικών δομών στο νησιωτικό μας χώρο, μαζί με τη χάραξη και υλοποίηση μιας στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής για τον νησιωτικό χώρο. Δεύτερον, αλλά εξίσου σημαντικό θέμα, είναι η κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης για την κοινωνική κατοικία στα νησιά μας. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω για κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες μας. Ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες η παράδοση 16 απεινιδωτών που είχαμε προμηθευτεί για τους μικρότερους δήμους με παράλληλα εκπαίδευση
με παράλληλη εκπαίδευση εθελοντών χειριστών. Και έρχομαι στα του οίκου μας, στην ΠΕ δηλαδή. Έχουμε σήμερα την άγκριση της προκήρυξης για την πρόσληψη δύο νομικών συμβούλων, ένα για το τοπικό παράρτημα Δωδεκανήσου και ένα για το αντίστοιχο των Κυκλάδων. Είναι μια πρωτοβουλία που θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της ΠΕΔ. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, θα προβούμε και στην τροποποίηση, εμπλουτισμό και εξυγχρονισμό του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας μας, έτσι ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας εκτός από τους νομικούς και με άλλες σύγχρονες ειδικότητες που έχουμε απόλυτη ανάγκη, με στόχο τόσο την υποστήριξή μας, αλλά και την υποστήριξη των Δήμων μας σε θέματα τεχνικά, πληροφορικής, οικονομολογικής διαχείρισης κλπ. Σε σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας του οργάνου μας, τη ΠΕΔ, καθίσταται επιβεβλημένη αυτή η πρωτοβουλία και η σημαντική αύξηση των τακτικών εσόδων μας που έχουν πετύχει στα τελευταία χρόνια την καθιστούν εξαιρετικά αναγκαία και σήμερα πλέον εφικτή. Και εδώ αξίζει να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες πετύχαμε σημαντικούς στόχους που ενισχύουν οικονομικά τους Δήμους μας. Για πρώτη φορά και μάλιστα εφάπαξ έγινε από τον Φεβρουάριο η κατανομή 19 εκατομμυρίων στους Δήμους των Δωδεκανήσων από τον φόρο εισοδήματος. Αυξημένα έσοδα έχουμε και φέτος από την ΠΕΔ, για την ΠΕΔ από τους ΚΑΠ και βγήκε η πρώτη κατανομή της έκτακτης σηματοδότησης των μικρών νησιωτικών δήμων. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συνάδελφοι, σε συντρέχουσα χρονιά είναι χρονιά βουλευτικών αλλά και αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι εκλογές συμπίπτουν με την τουριστική σεζόν στα νησιά μας. Το 2022 αναδειχθήκαμε πρωταθλητές, καταρρύπτοντας ακόμα και τα ρεκόρ του 2019 σε αφίξες, αλλά κυρίως και σε έσοδα, αλλά και στην συμπεριφορά των επισκεπτών μας, να μην μένουν κλειδωμένοι εντός των ξενοδοχείων, αλλά και να επισκέπτονται την κοινωνία, να επισκέπτονται τα χωριά μας, να επισκέπτονται την Ύπαιθρο και έτσι να μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι σήμερα να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό μοιράστηκε ακόμα περισσότερο και το τουριστικό εισόδημα σε όλη την κοινωνία και σε όλο το μήκος και πλάτος της περιφέρειάς μας. Και είναι άλλη μια πρωτιά της περιφέρειάς μας, η οποία μάλιστα αναδείχθηκε πρώτη περιφέρεια σε ανάπτυξη το 2021 μεταξύ όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον τουρισμό ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες και έχει μεγάλη θετική συμβολή σε αυτό και σε εμάς. Γι' αυτό και ερμηνεύοντας τις σκέψεις και τα αισθήματα όλων όσων βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, θέλω να τονίσω εμφατικά την ανάγκη να θωρακίσουμε τη σεζόν από κάθε περινέργεια του εκλογικού κλίματος. Γι' αυτό και εμείς, μέχρι και την τελευταία μέρα της παρούσας δημοτικής θητείας, θα πρέπει να σταθούμε προσιλεμένοι στο έργο μας, στην καθημερινότητα του δημοτό μας και των επισκεπτών μας. Είναι το καθήκον μας, πάνω απ' όλα, οι επόμενες γενιές και όχι οι επόμενες εκλογές, θα είναι προτεραιότητα για την αυτοδιοίκηση της προσφοράς και της ευθύνης. Και είμαι πραγματικά υπερήφανος ως πρόεδρος αυτού του οργάνου, η σύνθεση του οποίου επιβεβαιώνει πως αυτή η αυτοδιοίκηση και αυτή την αυτοδιοίκηση υπηρετούμε. Γι' αυτό και το έργο μας, τόσο στους Δήμους μας, όσο και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, είναι όχι μόνο σημαντικό για το σήμερα, αλλά και πολύτιμη παρακαταθήκη στα νέα δημοτικά όργανα που θα αναδείξει η Λαϊκή Βούληση. Με αυτή την περηφάνεια, σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες, εύχομαι από καρδιάς σε όσες και όσες συμμετέχετε στις εκλογικές διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας κάθε επιτυχία. Να ευοδοθούν οι στόχοι της συνέχειας και της συνέπειας προς όφελος των νησιών και των νησιωτών μας. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που μεταξύ των άλλων θα προβλέπει την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα και την κατάργηση του προστίμου των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων υπό την αίρεση ότι ο φόρος που προκύπτει δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Παράλληλα, θα θεσμοθετούνται οι πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων οφειλών προς την εφορία και τα ταμεία, όπως επίσης η παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την άρση ακινησίας πριν το Πάσχα, που είναι στις 16 Απριλίου. Επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εξειδικευμένα σε κάθε νησί του Νοτιού Αιγαίου, καθώς και προτεραιότητα αντισεισμικής θωράκισης κάθε σχολείου, ήταν οι προτάσεις που κατέθεσε συντακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου για το 2023 ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΣΑΠ, κ. Ευθύμιος Λέκας, και υιοθετήθηκαν από το Συνδικαλιστικό Όργανο των Δημάρχων.
Το θέμα που υπήρχε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ήταν η αντισεισμική προστασία των νησιών της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, προτάσεις και εκπόνηση μελετών. Δυστυχώς, αυτή η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αποστολής που είχε τεράστιο αντίκτυπο και θα έχει τεράστιο αντίκτυπο, ακυρώθηκε από ένα γεγονός το οποίο δεν περίμενε κανένας. Και στο οποίο πραγματικά, όταν έχουμε να κάνουμε με φυσικά φαινόμενα, ένα σεισμό, ένα τσουνάμι, ένα ηφαίστειο, ένα οτιδήποτε άλλο, είμαστε ανήμποροι να τα εμποδίσουμε προς την εμφάνιση και παρόλα αυτά τα διαχειριστόμαστε πάρα πολύ καλά. Από ένα τυχαίο γεγονός, από μία βλεψία, ουσιαστικά οδηγηθήκαμε στην ακύρωση όλη αυτή τη εφορία που υπήρχε εδώ στον ελληνικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, ακραία και έντονα τα συναισθήματα. Ένα πράγμα προκύπτει και από τα δύο γεγονότα, και από την Τουρκία και από τα Τέμπη. Ποιο? Είναι ότι επιχειρησιακά πια βρισκόμαστε σε υψηλότατο επίπεδο. Και στην Τουρκία, που ήταν γενικά αποδεκτό ότι ήμασταν οι πρώτοι, τους πρώτους κτλ. Κτλ. Με όλη αυτή το αντίκτυπο, αλλά και στα Τέμπη, παρά το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με μια εθνική τραγωδία. Η οποία εθνική τραγωδία θα ήταν ακόμα πιο μεγάλη, εάν η σύγκρουση γινόταν μέσα στη σύραγγα. Εκεί δυστυχώς δεν θα επιβίωνε κανένας. Η σύραγγα ήταν μόλις 200 μέτρα από το σημείο που συγκρούστηκε, που έγινε σύγκρουση. Εν πάση περιπτώσει, και στα Τέμπη λειτουργήσαμε άμεσα και αποτελεσματικά, με πρώτη την περιφέρεια, τους δήμους, τα νοσοκομεία, την περιοριστική, την ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ. Έχω ένα χρονολόγιο που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε επιχείρηση και πραγματικά είχε και αποτέλεσμα αυτή η επιχείρηση. Δεν θα ήθελα να σας δείξω ούτε την παρουσίαση που την είχα κάνει πριν το γεγονός αυτό, ούτε και το βίντεο που έχω από την Τουρκία, την επέμβαση, γιατί είναι ως ένα βαθμό σκληρές εικόνες και δεν ήθελα να βαρύνω ακόμα το κλίμα. Τα είχα ετοιμάσει μάλιστα αφιερώνοντας πολλές ώρες. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι το εξής, ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήδη είχαμε τελειώσει την εκπαίδευση των στελεχών και των αιρετών από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για θέματα πολιτικής προστασίας. Ήταν μια πολύ γόνιμη εκπαίδευση, μια πολύ γόνιμη συναντήσεις, ανταλλασσόταν απόψεις, παρουσίαζαν τα νέα δεδομένα, μου παρουσιάζαν τα στελέχη και οι αιρετοί τις αδυναμίες που έχουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Ήταν μια εμπειρία που πραγματικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Και με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία, θεωρήσαμε ότι θα είναι καλό να συνεχίσουμε στα θέματα της πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης πια, με περαιτέρω δράσεις. Οι δράσεις αυτές αφορούσαν πρώτα απ' όλα το τι κάνουμε σε κάθε νησί. Το κάθε νησί στο Αιγαίο είναι διαφορετικό, έχει διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικούς φυσικούς κινδύνους, διαφορετικό πληθυσμό, είναι τα πάντα διαφορετικά. Συνεπώς, πρέπει να εξειδικεύσουμε σε κάθε νησί ένα επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να αντιμετωπίσουμε τους φυσικούς κινδύνους, αυτούς τους φυσικούς κινδύνους που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο νησί. Άλλο πρόβλημα έχει η Σαντορίνη και η Νήσυρος, άλλο πρόβλημα έχει η Ρόδος, η Αστυπάλαια ή τα άλλα νησιά. Κανένα νησί δεν μοιάζει με το άλλο. Άρα θα πρέπει να εξειδικεύσουμε τα επιχειρησιακά σχέδια. Δεν έχω πρόταση, ομολογώ ότι δεν έχω πρόταση γιατί με τα γεγονότα δεν πρόλαβα να εξειδικεύσω κάποια πρόταση, αλλά θα ήθελα την επόμενη φορά να έρθω με συγκεκριμένη πρόταση τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, τις γενικές αρχές, το οποίο θα εξειδικεύεται σε κάθε ένα δήμο, σε κάθε ένα νησί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, συζήτησα και με τον Πρόεδρο, τα σχολεία. Η κοινωνία μας δείχνει κάποια ανοχή στο να έχουμε απώλειες σε μια φυσική καταστροφή, σε μια τεχνολογική καταστροφή, σε ένα ατύχημα, αλλά όταν είναι νέα παιδιά δεν δείχνει καμία απολύτως ανοχή. Και πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τα σχολεία. Πρέπει να ξεκινήσουμε τα σχολεία, όπου εκεί πρέπει να εκπαιδεύσουμε μαθητές, καθηγητές, να δούμε τη μη δομική τροτότητα των σχολείων, να κάνουμε ασκήσεις και όλα αυτά κάτω από μία πιστοποίηση. Όχι οποιοδήποτε μπαίνει μέσα στο σχολείο, που έχει καλή πρόθεση, δεν λέω, και να κάνει ενημέρωση και ασκήσεις. Πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση με βάση πιστοποιημένη διαδικασία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του ΟΑΣΠ και του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε υπογράψει πρόσφατα ένα μνημόνιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχύσουμε όλη αυτή τη διαδικασία σε όσο το δυνατόν πιο πολλά σχολεία μπορούμε. Άρα, η μία δράση που προτείνω για να την ετοιμάσω την επόμενη φορά εξειδικευμένα πια. Τη συζήτησα με τον Πρόεδρο πολλές φορές, πιάνει από τα παιδάκια και από κάποια
παιχνίδια στα νηπιαγωγεία ή στα σχολεία κτλ. Μέχρι πλήρη ενημέρωση στους καθηγητές και επιχειρησιακά σχέδια για κάθε σχολείο, ανάλογα με το κάθε σχολείο. Που θα περιλαμβάνει και τους φυσικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε μια σχολική μονάδα. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα έλεγα, να ελέγξουμε και τα σχολεία ως προς την επάρκειά τους, αλλά η είδηση που θέλω να σας μεταφέρω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι ότι εάν δεν γινόταν το ατύχημα, θα το έχουμε ανακοινώσει προχθές. Μετά τα γεγονότα στην Τουρκία, υποχρεωτικός έλεγχος πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας. Μέχρι τώρα ήταν μόνο προαιρετικός. Στον ΟΑΣΠ έχουμε τη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει μόνο 16.000 κτίρια από 80.000 κτίρια του δημοσίου. Αυτή η διαδικασία θα γίνει με βάση τα δεδομένα του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου, τα δελτία του οργανισμού. Θα την κάνει το ΤΕΕ. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, από τον κύριο Στασινό το έχουμε ήδη. Ήταν νομοθετική ρύθμιση να κατατεθεί προχθές για όλα τα σχολεία της χώρας και τις κρίσιμες υπηρεσίες. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γινόταν και ο πρωτοβάθμιος και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος των σχολείων, έτσι ώστε να αρχίσουμε από κάπου. Θα κατατεθεί όμως η νομοθετική ρύθμιση αμέσως στις επόμενες μέρες. Άρα εμείς ασχολούμαστε με τη μη δομική τροτότητα. Θα επιλεγούν 10.000 μηχανικοί από το ΤΕΕ. Νομίζω θα γίνει ένα Μητρό. Από το Μητρό, τους οποίους θα εκπαιδεύσουμε εμείς δύο μέρες στον ΟΑΣΠ διαδικτυακά. Να μας βοηθήσει, σε παρακαλώ, με την επιτροπή που ετοιμάζει την σχετική διάταξη, να είμαστε σε επαφή, να προβλέψουμε τις ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά μας εδώ. Ναι. Γιατί θα μείνουν στον αέρα. Δεν θα γίνει έλεγχος. Ο Πρωθυπουργού που συναντηθήκαμε πριν δύο εβδομάδες, την προηγούμενη Παρασκευή, αμέσως μετά την Τουρκία δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα να γίνει μέσα στις 4 μήνες. Καλά, εντάξει. Εδώ στις 4 μήνες για κάποιον που έχει μαγαζί στημένο. Όχι για κάποιον ο οποίος απλώς. Θα το προσπαθήσουμε. Προεδρεύει. Άρα λοιπόν, για να τελειώνω, με σκουράζω, εγώ την επόμενη φορά θα συζητήσω με τον Πρόεδρο δύο εξειδικευμένες προτάσεις. Μία για τα σχολεία και μία για τα πρότυπα σχέδια διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων σε κάθε ένα νησί, σε κάθε ένα δήμο, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με επάρκεια και τους φυσικούς και τους τεχνολογικούς κινδύνους. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την πρώτη φάση 2022 του Μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Δευτέρα 23 του 2023. Το μέτρο αφορά στα ακόλουθα επιλέξιμα υγρά καύσιμα, όλη τύπη αμόλυβδης βενζίνης, όλη τύπη πετρελαίου κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγρά αέριο κίνησης. Τα στοιχεία των αποδείξεων αγοράς υγρών καυσίμων των δικαιούχων καταχωρίζονται αυτόματα από τους πρατηριούχους κατά την προμήθεια των καυσίμων με την επίδειξη του ΜΑΝ ή του ΜΑΝΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η καταχώρηση των αποδείξεων από τους πρατηριούχους, οι οφειλόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια που έχουν στο TaxisNet και να κατοχωρούν τα στοιχεία των αποδείξεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοσή τους. Γεμάτο με τρόφιμα είναι το κοινωνικό παντοπολείο της Ρόδου και οι διανομές γίνονται κανονικά χωρίς προβλήματα. Όπως υπογραμμίζει η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέρημνας, κυρία Γιασιράνη, τα εμπόδια που υπήρχαν σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς τροφίμων ξεπεράστηκαν, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων οικογενειών μειώθηκε από 950 σε 600, γεγονός για το οποίο εξέφρασε μάλιστα την ικανοποίησή της. Καταφέραμε και ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια για τους διαγωνισμούς των τροφίμων και την επάρκεια του κοινωνικού παντοπολίου προκειμένου να εξυπηρετεί τους δικαιούχους του κάθε πλέον μήνα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής πλέον να σας πω ότι έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση στο κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχει επάρκεια των ειδών, γίνεται τακτικά κάθε μήνα πλέον η διανομή. Δεχόμαστε ακόμα, υπάρχουν κάποιες αιτήσεις που έρχονται καθυστερημένα, που όμως δεν θα τις αποκλείσουμε. Βεβαίως θα εντάξουμε όποιον έχει ανάγκη και το δικαιούται να μπει στην λίστα των δικαιούχων του κοινωνικού παντοπολείου. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη πλέον, διότι οι αγώνες μας επί 2 χρόνια να λύσουμε τις δικαστικές διαμάχες έχει ολοκληρωθεί. Επιτύχαμε το στόχο μας και έχουμε
πληρέστατο κοινωνικό παντοπολείο πλέον. Στέλνουμε και στα νησιά εκεί όπου ακόμα δεν είχαν πάει τρόφιμα την προηγούμενη περίοδο, αφού πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων για το κοινωνικό παντοπολείο βρίσκεται στο νησί της Ρόδου. Δώσαμε λοιπόν την απόλυτη προτεραιότητα, όχι ότι δεν νοιαζόμαστε για τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά επειδή στα υπόλοιπα νησιά, κυρία Γλεντή, έχουμε και έχουμε το πρόγραμμα το ΤΕΒΑ, από το οποίο διανέμουμε τρόφιμα στους δικαιούχους που είναι ευάλωτοι συμπολίτες μας, και στη Ρόδο δεν το έχουμε, στο ΤΕΒΑ δεν περιλαμβάνεται το νησί της Ρόδου. Δώσαμε το βάρος λοιπόν στην Ρόδο από το κοινωνικό παντοπολείο και στα υπόλοιπα νησιά δίνουμε από το ΤΕΒΑ. Όμως θα ενισχυθεί τώρα και ο εμπλουτισμός και η διανομή και στα υπόλοιπα νησιά, εφόσον έχουμε και τις δύο πηγές, να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες μας με τα αναγκαία και βασικά είδη που χρειάζονται. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της προμήθειας τροφίμων από εκείνο το ποσό που είχε παγιδευτεί? Όλα είναι έτοιμα, είναι υπογεγραμμένα, έχουμε επάρκεια, να μην ανησυχεί κανείς από τους συμπολίτες μας, είναι προγραμματισμένες όλες οι διανομές. Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη προκηρύσσει την χορήγηση με επιλογή για το ακαδημιακό έτος 2023-2024 έως 7 υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή άλλες ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους. Δικαίωμα λήψης έχουν νέοι και νέες, καταγόμενοι από την ΚΟ και την Χάλκη Δωδεκανήσου, πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα ή τεχνολογικού τομέα της ΣΥΜΕΔΑΠΗΣ ή και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ως ομοδαγών προς τα ελληνικά ΑΕΗ ιδρυμάτων της ΕΛΟΔΑΠΗΣ. Αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας fanourakisfoundation.org. Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι η 2 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έως τις 4. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ο κανονισμός υποτροφιών με τις ακριβείς προϋποθέσεις και όρους υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ. Υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος fanourakisfoundation.org. Προχωρούν τα σχέδια της κατεδάφισης των ετοιμόρροπων σπιτιών στην είσοδο του Παραδεισίου και της δημιουργίας εκεί κοινόχρηστου χώρου, διαβεβαίωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος της περιοχής, κ. Θανάσης Τάμος. Αυτή την περίοδο προχωρούν οι διαδικασίες της υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων των δικαιούχων, οι οποίοι δέχτηκαν τη λύση που πρότεινε η Δημοτική Αρχή για να κερδίσουν χρόνο. Πάντως, αν όλα πάνε καλά, τους επόμενους μήνες θα έχουμε ξεκινήσει, ανέφερε ο κ. Τάμος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία, διότι ξεκινήσαμε να τακτοποιήσουμε το θέμα των σπιτιών της Κρεμαστής για το Στενό και του Παραδεισίου. Βρέθηκε μία πάρα πολύ καλή λύση να αγοραστούν από τον Δήμο, ώστε να μπορέσουν. Ποια είναι να αξιοποιηθούν, να αξιοποιηθούν και ποια είναι να κατεδαφιστούν, να κατεδαφιστούν. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε και σε αυτό το στάδιο είναι αυτή την ώρα. Ήδη στην Κρεμαστή έχουν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων, οι οποίοι πολλούν τα σπίτια τους στο Δήμο, προκειμένου να τελειώσει το γεγονός με λιγότερες διαδικασίες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και μαζεύουμε υπεύθυνες δηλώσεις για να προχωρήσουμε για την Κρεμαστή. Ο Δήμος δίνει πολύ μεγαλύτερο αντίτιμο από ό,τι προβλέπεται από τις αντικειμενικές αξίες. Διπλάσιο και πλέον, μόνο και μόνο για να προχωρήσει και να αξιοποιηθεί ο δρόμος, με δεδομένη και τη λειτουργία του δεύτερου δημοτικού σχολείου και της γέφυρας, πρέπει να προχωρήσουμε σε σύντομες διαδικασίες. Υπεδείχθη ότι αυτός ο τρόπος μας δίνει προλίγο γρηγορότερα τη λύση και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Ερωτηθεί σχετικά με την Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων, ο κύριος Θάμος δήλωσε πως σε καθημερινή βάση γίνονται παρεμβάσεις και έργα μικρής κλίμακας στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να βελτιωθεί η καθημερινότητα των δημοτών της περιοχής. Θέλω να σας πω επίσης ότι στην Ενότητα Πεταλούδων, την οποία έχω την τιμή να προείσταμαι, καθημερινά γίνονται έργα μικρής κλίμακας,
Δεν μπορώ να σας πω ότι κάνουμε θαύματα, όμως προσπαθούμε με κάθε μέσο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Μην ξεχνάτε ότι είναι 6 χωριά, Κρεμαστή, Παραδείση, Παστίδα, Μαριτσά, Θολός και Δαματριά, με αρκετά προβλήματα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους, όσο στον κύριο Καμπούρη στις τεχνικές υπηρεσίες, όσο και με τον αντιδήμαρχο Καθαριώτο, τον κύριο Καραμαρίτη. Τώρα χέρι νη βιτάλο, για να μπορέσουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Βέβαια, θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα, αν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ειλικρίνεια είναι ένα στοιχείο το οποίο πάντα με διακατέχει. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρό πρόβλημα με μηχανήματα, με οχήματα κλπ. Τα οποία λόγω παλαιότητος την μία μέρα λειτουργούν και την άλλη δεν λειτουργούν και καθυστερούμε σε κάποια θέματα. Όμως, αυτό που θέλω να τονίσω ότι δεν καταβάλλονται προσπάθειες και υπάρχει και η σοβαρή πίεση, αν θέλετε, από πλευράς Δημάρχου τακτικά, τι γίνεται, γιατί μείναμε πίσω, πώς προχωράμε κλπ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι προχωρούμε και πιστεύω το επόμενο διάστημα θα είμαστε σε σαφώς καλύτερη μοίρα. Ο Σύλλογος Γυναίκες Χωρίς Σύνορα κατάφεραν να εξασφαλίσουν από τον Ερυθρό Σταυρό Ρόδου βασικά είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμό για το γεροκομείο, την κλειστή ελεγχόμενη δομή Λέρου και για πολλές οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια. Το ρεπορτάζ για την τηλεόραση Αιγαίου επιμελήθηκε ο Νίκος Ιγνατίδης. Βρισκόμαστε στα γραφεία του Συλλόγου Γυναίκες Χωρίς Σύνορα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταγράψει ούκο λίγες φορές αυτή την έντονη κινητικότητα του Συλλόγου γύρω από προβλήματα που έχουν να κάνουν με το νησί μας, προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον συνάνθρωπό μας. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ γιατί υπάρχει μια πολύ όμορφη είδηση που θέλαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Μια είδηση που έχει να κάνει και με την εξωστρέφεια του Συλλόγου, καθώς είναι πλέον γνωστό ότι ο Σύλλογος Γυναίκες Χωρίς Σύνορα αναγνωρίζεται και εκτός Λέρου. Το έργο έχει φτάσει σε κάθε γωνιά των νησιών μας και της χώρας μας, διότι όλα τα θέματα που υπάρχουν του Συλλόγου εμείς προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από ενέργειες που έκανε ο Σύλλογος με τον Ερυθρέο Σταυρό Ρόδου, σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουν έρθει, καλημέρα κυρία Ταχλαμπούρη, πρόεδρος του Συλλόγου. Καλημέρα Νικό, έλεγα λίγο πριν ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε το έργο αυτό όχι μόνο από το σπίτι σου, από το νησί σου, να αναγνωρίζετε από μια πολύ μεγάλη κοινωνία όπως είναι η δωδεκανησιακή κοινωνία. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε εδώ σήμερα, διότι το τηλεφώνημα μου κάνατε, πρέπει να σας πω, ήταν πολύ ελκυστικό, διότι ο Ερυθρός Σταυρός Ρόδου μετά από τηλεφώνημα που είχε μαζί σας, τι έχει κάνει, πείτε μας τα για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Καταρχάς, καλημέρα Νίκο, σε ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Με τέτοιες ωραίες ιδέες δεν μπορούμε να λέμε αυτή την εποχή, όχι, πρέπει να τρέχουμε. Καλά, να είσαι καλά. Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον Ερυθρό Σταυρό και η οποία έγινε μέσω της μητέρας του υποψήφιου βουλευτή κ. Κουνάκη, και αυτό οφείλουμε να το καταγράψουμε, ο οποίος κάποια στιγμή επισκέφθηκε το γραφείο μας, ενημερώθηκε για το έργο του Συλλόγου μας, μίλησε στην μητέρα του, η οποία και έχει σύνδεσμο με τον Ερυθρό Σταυρό της Ρόδου, και μετά από επικοινωνία που είχε η κυρία Σαριάννη, κοσμήτωρας και γραμματέας του Συλλόγου μας, με τον Ερυθρό Σταυρό και από αλλεπάλληλα τηλέφωνα, και αφού ενημερώθηκαν για το έργο του Συλλόγου μας, μας πρότειναν, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, να μας στείλουν κάποια πράγματα που εκείνοι θεωρούσαν ότι θα μπορούσαμε κι εμείς να διανύμουμε σε αντίστοιχες ή οικογένειες όπου εμείς κρίνουμε ότι χρειάζονται. Παραλάβαμε λοιπόν σήμερα με το καταμαράν, το οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπανό, γιατί κάλυψε τα έξοδα της δαπάνης της μεταφοράς των κυβωτίων. Μιλάμε για 26 κυβώτια, τα οποία μπορείς και εσύ να δεις. Το περιεχόμενό τους καταγράφεται εξωτερικά σε όλες τις ετικέτες για το τι περιέχει το κάθε κυβώτιο. Ξεκινάμε με ρούχα ένδυσης, ξεκινάμε με είδη υγιεινής, με πάνες βρεφικές, με τροφές βρεφικές. Και από εκεί και πέρα, αφού συνεδριάσει το Διοικητικό μας Συμβούλιο, θα αποφασίσουμε πού και πώς θα διανεμηθούν. Το έργο του Συλλόγου, όχι απλώς μόνο στη Δωδεκάνησο, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος,
δηλαδή από ομογενείς στην Αυστραλία, στην Αμερική, ξέρουν το έργο μας και είναι κοντά μας, είναι κοντά στο Σύλλογο. Είναι πολύπλευρο, διότι ανάγκη δεν έχουν μόνο, όπως σας είπε η κυρία Ταχλιαμπούρη, η πρόεδρος, για τα άτομα που ζουν στο χοσπό, το γυροκομείο. Υπάρχουν και οικογένειες στο νησί, οι οποίες έχουν ανάγκη ενδυμάτων, διάφορων ειδών οικιακής κρίσης. Αυτό το έργο το επιτελεί εδώ και μερικά χρόνια. Και το επιτελείτε όχι μόνο με μεγάλη άμμο, που επιτρέπεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και πολύ διακριτικά. Εγώ μένω στη λέξη διακριτικά. Είναι τα προσωπικά δεδομένα και γι' αυτό ο κόσμος δεν ξέρει αρκετά μέρη, από, αρκετά κομμάτια, δηλαδή από το αντικείμενο το οποίο. Το ξέρουν αυτοί που σου βοηθάτε και είναι σημαντικό. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς πρωτίστως, γιατί εδώ κάνουμε κάτι όχι για προσωπική προβολή, αλλά το κάνουμε για το Γενικό Σύλλογο, φιλανθρωπία αυτό εστί, κάτι με ανιδιοτέλεια. Η μερίδα για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Στην ημερίδα που είναι η πρώτη από μία σειρά ημερίδων που διοργανώνει η Ομοσπονδία και έχει τίτλο «Περιφερειακά μέσα», προκλήσεις και προοπτικές καταθέτουν τις απόψεις τους εκπροσώποι των ενώσεων συντακτών και των ταμείων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των ιδιοκτητών και των εργοδοτικών ενώσεων της περιφέρειας, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις που ξεκινάμε σήμερα θα μας δείξουν δρόμους, θα είναι πολύ χρήσιμες, θα έρθουμε και κοντά με την κοινωνία και θα μας δείξουν, όπως είπα, τα επόμενα βήματά μας, γιατί θα συζητήσουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, οι ιδιοκτήτες, κυβέρνηση, η κοινωνία ίδια, οι ενώσεις συντακτών, οι συνδικαλιστές, η ακαδημαϊκή κοινότητα. Το όραμά μου στην πορεία αυτή της ΕΣΥΑ είναι η δημιουργία ενός Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας Ιωάννης Κονδυλάκης, που θα κάνει τις μελέτες για τον κλάδο, που θα μιλάει για τη δεοντολογία σε συνεργασία με τα περιφερειακά, με τα πειθαρχικά μας συμβούλια και θα χαράσει το μέλλον της ελληνικής δημοσιογραφίας. Το οφείλουμε στον ιδρυτή. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, οι δημοσιογραφικές ενώσεις δεν φοβούνται να πούνε ότι θέλουν να στηρίξουν τις υγιείς εκδοτικές επιχειρήσεις με εργαζόμενους, με δικαίωμα στη διαφήμιση, αλλά με εργαζόμενους καλώς αμοιβωμένους, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οπουδήποτε, παντού στη ζωή και στο φυσικό περιβάλλον, στη φύση και στη ζωή και στην κοινωνία, το οποίο αρρύθμιστο σημαίνει το οποίο εκτεθειμένο. Και δυστυχώς στη χώρα μας, το τοπίο, το μηντιακό, με όλους τους παράγοντες μέσα του, δημοσιογράφους, ιδιοκτησίες και κυβερνήσεις, εξακολουθεί εμπολής να παραμένει αρρύθμιστο. Η δύναμη του περιφερειακού τύπου, η ποικιλία του περιφερειακού τύπου, σε συνδυασμό, όπως είπαμε, το δίκτυο των ανταποκριτών του πρακτορείου, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, γιατί λέω ότι είναι αμφίδρομη σχέση αυτή, τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης έχουν ως μια βασική πηγή το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο. Και δεν είναι υπερβολή να πω ότι ίσως και το 90% της ύλης τους να προέρχεται από εκεί. Και προσοχή, δεν το λέω γιατί θέλω να απαξιώσω τη δουλειά που γίνεται από τους συναδέλφους σε τοπικό επίπεδο, κάθε άλλο. Απλά είναι λογικό, σκεφτείτε το, είναι λογικό ο κορμός των ειδήσεων που προέρχεται από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο, από τη ροή ειδήσεων που αφορά τις εξελίξεις σε κεντρικό ή σε διεθνές επίπεδο, να περνάει στα περιφερειακά μέσα κατά αυτόν τον τρόπο και να συμπληρώνεται με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων σε τοπικό επίπεδο. Να είναι δηλαδή μια πλήρης ενημέρωση κατά αυτόν τον τρόπο. Όπου δηλαδή δεν εστιάζει σε τοπικά γεγονότα. Σε ό,τι αφορά εμάς, το έχουμε θέσει ως στόχο, το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο, το έχουμε θέσει ως στόχο και παραμένει ο εξυγχρονισμός και το να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε με γοργά βήματα, να προχωρήσουμε με γοργά βήματα για να παρακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι ο βασικός μας στόχος, παραμένει ο βασικός μας στόχος, δουλεύουμε γι' αυτό και θέλουμε να επενδύσουμε κυρίως στο ψηφιακό προϊόν, στο digital content. Τι είναι το digital content? Είναι η εικόνα, είναι το βίντεο, είναι τα infographics, είναι τα social media, είναι όλα αυτά στα οποία θα πρέπει να πάμε με γοργά βήματα μπροστά. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση μπορούν να συμβαδίσουν. Για το Ηράκλειο,
Η Βακελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο μια βιβλιοθήκη, αλλά σήμα κατά τεθέν της πόλης. Δημιουργήθηκε το 1908 για να φιλοξενήσει αρχικά τη συλλογή του Δημήτρη Βικέλα. Αποδείχθηκε όμως ως κύριος λόγος ήταν άλλος για να φιλοξενήσει τον γνωστικό πλούτο του τόπου και την επιθυμία του κόσμου να συνδεθεί μέσω αυτής με τα γράμματα και τις τέχνες. Όπως είπε στο ΑΠΕΜΠΕ, ο προϊστάμενος Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δημήτρης Σάβας, το 1908 ο Δημήτρης Βικέλας είχε ταξιδέψει στο Ηράκλειο βλέποντας τις ανασκαφές της Χνωσού και τη μαγεία που ένιωσε για τα ευρήματα του μινωικού πολιτισμού, τον οδήγησε στην απόφαση να δωρήσει στο Δήμο Ηρακλείου ό,τι πολυτιμότερο είχε, τη συλλογή βιβλίων που έφτασε στο Ηράκλειο μετά το θάνατό του. Θα έλεγα όχι μόνο για τους Ηρακλειώτες, είναι μια σημαντική βιβλιοθήκη με μακρά και σπουδαία ιστορία. Την οφείλουμε στη δωρεά του Δημητρίου Βικέλα, αλλά στη διάρκεια της πορείας της έχει εμπλουτιστεί με εξαιρετικά και αξιόλογα αρχεία διαφόρων ανθρώπων του πνεύματος, έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου είναι η σημαντικότερη επαρχιακή βιβλιοθήκη της χώρας από άποψη αρχιακού υλικού. Γι' αυτό αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και γι' αυτό προσπαθούμε να την αναδεικνύουμε διαρκώς. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε στο δίκτυο βιβλιοθηκών της Ελλάδας και όχι μόνο. Και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα αναδείξουμε ψηφιακά, περάσαμε πλέον στην ψηφιακή εποχή, τα σημαντικότατα αρχεία της. Φιλοξενούμε μεταξύ άλλων τη βιβλιοθήκη του πρώτου νομπελίστα ποιητή, του Γιώργου Σεφέρη, και το διπλωματικό του αρχείο, και είναι ίσως η μοναδική βιβλιοθήκη στον κόσμο η οποία έχει πλήρες αρχείο των κατακτητών της πόλης που τη φιλοξενεί από το 1272 με το Βενετσιάνικο αρχείο μέχρι το 1946 με το αρχείο του Φράιμπουργκ για τη γερμανική κατοχή. Πρόκειται για κατάστοιχα του τουρκικού αρχείου, το οποίο φυλάσσεται, είναι σε πρωτότυπη μορφή και φυλάσσεται στο τμήμα των αρχείων και στο οποίο γίνονται μεταφράσεις των κωδίκων του αρχείου προκειμένου να έχουμε γνώση της κατάστασης τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ πέρα στον τόπο μας κλπ. Είναι το αρχείο το οποίο είναι σε πρωτότυπη υπομορφή και φυλάσσεται στο τμήμα των αρχείων. Το Βενετσιάνικο αρχείο το έχουμε σε μικροφίλμς, δεν το έχουμε σε πρωτότυπη μορφή. Προσπαθούμε να εντάξουμε τη νέα γενιά, γι' αυτό συνεχώς εδώ γίνονται από τον προϊστάμενο ξεναγήσεις για να γνωρίσει ο κόσμος τον πλούτο της Βικελαίας, κυρίως σε σχολεία και κυρίως απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους. Ο στόχος μας είναι να την καταστήσουμε ένα κέντρο πολιτισμού για όλη τη Μεσόγειο. Νομίζω ότι δεν είναι ανέφικτος και γι' αυτό εργαζόμαστε καθημερινά οι υπάλληλοι της Βικελαίας με φιλότιμο και ανιδιοτέλεια και ο Δήμος Ηρακλείου συνδράμει όσο μπορεί. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ευχές από όλους εμάς για μια όμορφη νύχτα.